Στον Εύρο, μια εκδήλωση γαστρονομίας ξεχώρισε με το γνωστό σεφ και παρουσιαστή Ηλία Μαμαλάκη να οδηγεί το κοινό σε ένα μοναδικό ταξίδι γεύσεων. Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό θέμα τα παραδοσιακά κεφτεδάκια, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά φαγητά της ελληνικής κουζίνας. Ο Ηλίας Μαμαλάκης, με το γνώριμο πάθος για την ελληνική παράδοση και μαγειρική, μοιράστηκε με το κοινό τις τεχνικές και τα μυστικά και την παρασκευή αυτών των λαχταριστών κεφτέδων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το σεφ να παρασκευάζει τα κεφτεδάκια με τον παραδοσιακό τρόπο, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκαν μαζί του ιστορίες και εμπειρίες από τα δικά τους τραπέζια. Το πρώτο επάλτη Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης. Πώς ξεκίνησε η συγκεκριμένη ιδέα και βέβαια σήμερα βρισκόμαστε και στην υλοποίησή της? Μας ζητήθηκε ο χώρος μας. Πάντα ένας από τους στρατηγικούς στόχους του σχολείου μας είναι το άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία. Και το σλόγγαν μας είναι ανοιχτό σχολείο, ανοιχτά μυαλά, ανοιχτές ορίζοντες. Και έτσι με πολύ χαρά φιλοξενούμε αυτή τη δραστηριότητα, την πολιτιστική δραστηριότητα. Τα παιδιά πώς το πήρανε όταν τους το ανακοινώσατε, όταν τελικά είδατε ότι αυτό εδώ θα μπορούσε να υλοποιηθεί? Ενθουσιάστηκαν τα παιδιά, είχαμε συμμετοχές εθελοντές, βοηθάνε τα παιδιά μας και αναδεικνύεται έτσι και το σχολείο μας και θέλουμε να δώσουμε
δώσουμε στους μαθητές μας προοπτικές σε μια έτσι, πολύ δύσκολη εποχή και σε έναν τόπο που είναι πάρα πολύ έτσι, με πολλά μειονεκτήματα. Βλέπουμε ότι τη συγκεκριμένη δράση η πόλη του Δημοτήχου αλλά και όχι μόνο και όμορφη νομή είναι εδώ και το στηρίζουν. Βλέπουμε τον κόσμο σιγά σιγά να έρχεται. Είμαστε ακόμα στην αρχή της εκδήλωσης. Τα συναισθήματά σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός και θα δοθεί μια συνέχεια σε αυτό το γεγονός. Ο Ερυθρός Σταυρός στηρίζει το Hellenic Meatballs. Πρώτη χρονιά, πρώτη προσπάθεια. Πώς βλέπετε τη συγκεκριμένη διοργάνωση? Καλησπέρα. Η διοργάνωση για την πρώτη χρονιά είναι εξαιρετική. Σίγουρα πιστεύω θα τραβήξει το ενδιαφέρον ώστε να υπάρξει και δεύτερη χρονιά. Εμείς είμαστε εδώ για πανεδεχόμενο να προστατεύουμε εδώ πέρα τους πολίτες που ήρθαν σε αυτήν εδώ το φεστιβάλ.